Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κανώτα. Καλησπέρα, κύριε Κανώτα. Καλησπέρα, κύριε Ζαγόρα. Τι κάνετε? Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Εύχομαι υγεία. Αν έχουμε υγεία, κύριε Κανώτα, μετά όλα τα υπόλοιπα. Αυτό μας έμεινε μόνο. Ακόμα και αυτά που μας στεναχωρούν, ας πούμε, περνάνε πιο εύκολα. Αν είναι και ασόβαρα, ακόμη πιο εύκολα πρέπει να περνάνε. Περισσότερες φορές ασόβαρα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Βασικά θέλω έτσι, επειδή έχετε και την εμπειρία και επειδή σας σέβομαι πάρα πολύ. Είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα μας. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει, νομίζω, τόσα χρόνια. Δεν κάνω λάθος. Ναι. Κάποτε σας ενοχλούσαν πολύ περισσότερο, ας πούμε, τότε με το βιβλίο της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Πριν πόσα χρόνια το γράψατε και το εκδώσατε? Πριν 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια περάσαν, κύριε Κανώτα. Ήταν ιστορία των 80 χρόνων ΠΑΟΚ. Ωραία. 10 χρόνια περάσαν, Εγώ νόμιζα ότι ήταν κάνα 2-3 χρόνια που το βγάλατε το βιβλίο. Έτσι φαίνεται. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο. Θέλω ιστορικά και κάποια πράγματα να σας ρωτήσω, αλλά θέλω έτσι με την εμπειρία σας να ακούσω την τοποθέτησή σας για τη χθεσινή γιορτή του ΠΑΟΚ. Πώς την είδατε εσείς? Πού ήσασταν κιόλας? Εκεί. Φυσικά εκεί ήμουν. Όπως παρόνιμο και στην προηγούμενη γιορτή που κάναμε πριν 10 χρόνια. Ήσασταν και εκεί? Και τότε είχα και ενεργό συμμετοχή τότε σε εκείνη. Θα μου πείτε και για εκείνη τη γιορτή που έγραψε ιστορία. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από την προχθεσινή. Θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική εκδήλωση. Εάν κάποιες λεπτομέρειες είχαν προσεχθεί ιδιαίτερα και δεν είχαν αφαιθεί να κυλήσουν έτσι. Δηλαδή? Αμαύρωσαν που χάλασαν πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική γιορτή. Για να μας το αναλύσετε λίγο αυτό, να μας το δώσετε έτσι κάμια 2-3 λεπτά. Τι εννοείτε? Βασικά είναι η τεράστια καθυστέρηση που υπήρχε να ξεκινήσει το πρόγραμμα της γιορτής. Γιατί δεν αρχίσει κάτι στις 8, άντε να αρχίσει 8 και 10, να αρχίσει 8 και 4, να αρχίσει 8.30. Πήγε 10 και. Ο τρόπος όλος αυτός, αυτοί που ανέλαβαν να κάνουν αυτή τη μέθοδο των εισιτηρίων, της εισόδου... Των προσκλήσεων. Ήσασταν κι εσείς... Ποια εταιρεία ήταν αυτή, δεν ξέρω πώς προσέγγιζε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν κάτι που χάλασε. Βέβαια, δόθηκε η ευκαιρία, ο χρόνος, να γίνουν συζητήσεις, να δούμε παλιούς φίλους, να δούμε ανθρώπους που είχαμε χρόνια να δούμε, να πιάνουμε κύληση. Στο καφενείο, στα πηγαδάκια που λέμε, που στήθηκαν έξω από το... Πηγαδάκια τα οποία ήταν ένα δίωρο, δεν ήταν δυσάρεστο το δίωρο για όλους εμάς που είδαμε αυτοί, ανθρώπους από παλιά που είχαν αυτούς το καιρό. Ο κόσμος, συζητήσεις γίνανε, ναι. Πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβω. Πόση ώρα περιμένατε? Εγώ πήγα στις 7 και 20, ναι. Έκανα 20 λεπτά να πάρω τη θέση μου για να μπω μέσα. Και από εκεί πέρα άρχισαν οι συζητήσεις μας. Και περιμέναμε να ανοίξουν. Αυτό το δύο. Μπορεί να πέρασε έτσι, αλλά στην ουσία κούρασε και επέδρασε στην επόμενη εξέλιξη της συγκέντρωσης, της εκδήλωσης. Γιατί πολλοί άρχισαν να κουράζονται. Μείνατε εσείς μέχρι το τέλος, κύριε Κανώτα? Βεβαίως και έμεινα μέχρι το τέλος. Αντέξατε μέχρι το τέλος δηλαδή? Εγώ, αγαπητέ κύριε Ζαγόρα, από τότε που ένιωσα τον εαυτό μου, ναι, δεν πάω στο γήπεδο, στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο, γιατί βασικά αυτά τα δύο αθλήματα είναι που με συγκινούν ιδιαίτερα. Ναι. Δεν λείπω από κάτι, παρά μόνο αν είμαι άρρωστος. Πάντα ήμουν παρόν. Ένα κλικ πιο πάνω έχετε το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο? Ποιο έχετε πιο πάνω, έτσι, ένα 51-49, δηλαδή ποιο έτσι αισθάνεστε λίγο πιο έντονα? Και τα δύο είναι εξαιρετικά αθλήματα. 50-50, μέσα σας λέω. Μέσα με το ποδόσφαιρο ξεκίνησα. Α. Όπως θα το κάνω από πιτσιρίκες, στο δικητήριο, στα μάρμαρα. Καλά, όταν γεννηθήκατε εσείς... Τότε μπάλαμε το κουδά αντίπαλοι. Μπάσκετ δεν υπήρχε, υπήρχε? Όχι, το μπάσκετ το έμαθα όταν πήγα στο γυμνάσιο, στο τρίτο γυμνάσιο. Εκεί είδα τις μπασκέτες, εκεί άρχισα να μαθαίνω το μπάσκετ. Είχαμε αρκετούς μεγάλους της εποχής παίκτες εκεί και άρχισα να παίζω και μπάσκετ και έμαθα και το μπάσκετ. Με αποτέλεσμα μετά από 2 χρόνια να βρεθώ στη Χανφ, στο τελικό ΠΑΟΚ ΑΡΗ, που πήραμε εμείς το πρώτο πρωτάθλημα το 1959. Και να έχω τη τύχη να δω και το
Οικονόμου, τον Αγγελίδη, τον Στάλιο, όλα, τον Κωνσταντινίδη, όλα και τα παιδιά. Ο Οικονόμου, κύριε Κανώτα, είναι ο ψηλός. Ο ψηλός είναι. Ναι, τα δύο μέτρα. Δύο μέτρα είναι κοντός τώρα. Αλλά τότε τα δύο μέτρα ήταν πανύψηλος. Τότε, δηλαδή ήταν ο ψηλός του ΠΑΟΚ πριν το Φασούλα, ο Οικονόμου. Δηλαδή πριν τον άλλο ψηλό, το καλό που είχε ο ΠΑΟΚ. Καλός, τέλος πάντων, που είχε το Φασούλα. Ναι, ακριβώς. Αυτός ήταν, έτσι. Τότε ήταν με τον Δαπόντε. Αν θυμάστε το. Όχι, δεν θυμάμαι τόσο, εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει, σε νεότερη. Ο Μίμης ο Δαπόντες τότε και ο Οικονόμου ήταν οι δύο ψηλοί του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αντίθετα στον Άρη ήταν ο Στέργιος Ογούσιος. Ο Γούσιος. Εξαιρετικό παιδί. Στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή εκείνη την εποχή. Οικονόμου. Ο Ηρακλής εκείνη την εποχή δεν ήταν της κλάσης του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ναι. Αυτή κύριε Κανώτα με τι παίζανε με. Ήταν καλός παίκτης, ήταν ο Κλάγκας στον Ηρακλή λόγου χάρη, ο οποίος μετά έφυγε και χθες στον ΠΑΟΚ. Αυτή, τότε κύριε Κανώτα, το 63 με τι παίζανε, με πάνινα παπούτσια παίζανε, σε ανοιχτά γήπεδα. Ναι, σε ανοιχτό γήπεδο. Στη Χάνδρα, θυμάμαι τότε τον Χάνδρα Παπαχαρίσιλη, τα χρόνια αργότερα, 2-3 χρόνια αργότερα από αυτό, που ήταν ένας καταπληκτικός παίκτης χεράς της εποχής εκείνης, αυτός έπαιζε στη Χάνδρα, ναι. Βασικά. Αδερφή Παπαχαρίση, ο αδερφός ήταν και διαιτητής. Ναι. Ο μικρός ο κοντός. Ναι. Ο Θάνος λοιπόν είχε ένα καταπληκτικό χέρι. Εάν εκείνη την εποχή έβαζε πάντα πάνω από 20 πόντους. Αλλά όλοι αυτοί οι πόντοι ήταν τρίποντα ουσιαστικά. Αν είχε τρίποντα δηλαδή θα λιώνε με 60. Αν είχε τρίποντα εκείνη την εποχή θα είχε σαρώσει όλα τα ρεκόρ. Να σας πω, υπήρχε κανένας τότε που... Σε ανοιχτό γήπεδο. Ναι. Δεν είναι το ίδιο με το κλειστό. Εκεί λίγο τα ράξα φυσήξει, λίγο θα κάνει. Στο σουτ, ναι, άφησα η αέρα στο σουτ που θα μπει. Δηλαδή με αέρα κύριε Κανώτα παίζανε ή δεν παίζανε, αναβάλλοντα τα παιχνίδια. Παίζανε. Μόνο με πολυθύελα δεν παίζανε. Δεν μου λέτε, υπήρχε η βροχή μεγάλη. Υπήρχε κανένας παίκτης τότε που κάρφωνε. Δηλαδή αυτός ο Οικονόμου κάρφωνε. Κάρφωνε. Μπορούσε και κάρφωνε, ναι. Ωραίες σκηνικά είναι αυτά. Να σας πω να επιστρέψω λίγο στη γιορτή. Ξέρετε κάτι. Εκείνη την εποχή ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Όλοι ήταν φίλοι μεταξύ μας και η καζούρα έπεφτε σύννεφο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ και του Άρη, μπασκετμπολίστες λόγω χάρη. Μαζί ήταν, συχνάζαν κάθε μέρα. Αλλά μετά τον αγώνα εξαφανίστηκαν κάποιοι. Να σας πω για να επιστρέψουμε λίγο στη γιορτή. Δικαιολογείται αυτόν τον εκνευρισμό στο τέλος λόγω της εικόνας της αίθουσας από τον κύριο Σαββίδη. Απόλυτα. Ή υπερέβαλε. Κοιτάξτε να δείτε, όταν κάνεις μια γιορτή, όταν πρέπει να είναι 1400 άτομα, όταν φτάνει, και είναι λογικό να μείναμε πόσοι, 500 ή 600, πόσοι μείναμε στο τέλος, δεν ξέρω, ναι. Μέσα στην αίθουσα, όταν πάντα γιορτάζεις αυτά τα 90 χρόνια και το ακροτήριο έχει μείνει μισό και έχουν γίνει όλα αυτά και έχουν καθυστερήσει τόσο, σκεφτείτε ότι βάση προγράμματος γύρω στις 10 θα μιλούσε ο κύριος Σαββίδης. Ναι, 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 10 και μισή κάπου εκεί, ναι, αυτό ήταν. Και τι μίλησε μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, να μην είναι ο άνθρωπος, να μην έχει και αυτό στα νεύρα του. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να μην το δικαιολογήσω. Ναι, γιατί φάνηκε ήταν εκνευρισμένος και αυτά που είπε και ήταν και μετά το πέρας της εκδήλωσης που λέμε, ας πούμε, ήταν πολύ εκνευρισμένος. Κοιτάξτε, ήταν μια γιορτή που την θεωρούσε δική της να την ευχαριστηθεί. Στο κάτω-κάτω τι χαρές έχει πάρει στον ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια. Δεν έχει πάρει. Δεν έχει πάρει. Τι έχει πάρει. Λοιπόν, δεν έχει πάρει. Και έχει ξοδέψει. Και είναι ο ευεργέτης, ναι, του ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά έχει συμμετοχή ο κύριος Σαββίδης, μιας και είναι το κεφάλι. Ναι. Κοιτάξτε, δεν κάνουν όλοι οι υπόλοιποι λάθη, δηλαδή και ο κύριος Σαββίδης δεν κάνει. Όλοι οι υπόλοιποι φταίνε. Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Καταρχάς, κοιτάξτε, δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει εμείς οι Έλληνες να είμαστε και γκρινιάριδες, είμαστε πρώτοι να κατακρίνουμε, να κρίνουμε. Τα καλά ποτέ δεν τα λέμε. Οι παοξίδες είστε λίγο περισσότερο, λέτε, κύριε Κανώτα. Όχι, όλος ο κόσμος. Δεν είστε λίγο περισσότερο γκρινιάριδες. Έτσι λένε κάποιοι. Διαφωνώ εγώ με αυτούς που το λένε. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι λογικό να λένε περισσότερο γιατί φαίνονται περισσότεροι, γιατί είναι πολύ περισσότεροι. Ναι, εντάξει. Ναι, αυτό είναι. Γι' αυτό λένε ότι είναι. Όχι, γενικά. Πάντα, ότι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, πάνε στα γήπεδα και μαυρώνουν καταστάσεις και κάνουν επεισόδια που δεν θα έπρεπε να κάνουν. Γιατί στα γήπεδα πρέπει να είναι να πας να χαρείς, να εκτροφείς, να γιορτάσεις, να ευχαριστηθείς. Λοιπόν, και κάνουν επεισόδια. Τέτοιες έχουν όλες οι ομάδες. Απλώς αυτές οι ομάδες που έχουν πιο πολλούς οπαδούς
έχουν κατά το ποσοστό το ίδιο πιο πολλούς ναι, από αυτούς φυλάκτους που θα σου κάνουν καρφών. Είναι λογικό. Τι ήταν αυτό που εντός του μεγάρου, να το πω έτσι, τη διάρκεια της γιορτής που δεν σας άρεσε, ή πιστεύετε ότι υπήρξε κάποια αμέλεια, ας πούμε, δηλαδή κάποιοι που έπρεπε να είναι εκεί δεν ήταν? Η τελειότητα την κάνουν οι μικρές λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες έχουν τελειότητα. Ποιες λεπτομέρειες, πούμε? Γιατί σας είδα και εσείς όταν ανεβήκατε εκνευρισμένος ήσασταν. Εγώ? Ναι, κάπως μου, σαν εκνευρισμένος μου φανήκατε. Απλώς περίμενα. Κοιτάξτε να δείτε. Υπήρχαν δύο παρουσιαστές. Ναι. Προσωπικά τι πιστεύω. Ναι. Κάποιοι άλλοι θα έχουν άλλη άποψη. Δεν έχει σημασία αυτό. Μα εγώ εσάς, τη δική σας θέλω, γι' αυτό εσάς πήρα. 100 ανθρώπους θα ρωτήσουμε, μπορεί να έχουμε και 100 διαφορετικές απόψεις. Βέβαια. Αυτό είναι υγεία. Λοιπόν, δεν αφιβάλλω, ήταν δύο εξαιρετικά παιδιά, αυτά που κάνανε την παρουσίαση κλπ. Εγώ ήταν και πάω ξύδες, καμία αντίρρηση, αλλά δεν ξέρανε πρόσωπα και πράγματα. Και ήταν λογικό να μην ξέρουν. Νομίζω ότι σε μια τέτοια εκδήλωση, σε μια τέτοια συγκέντρωση θα έπρεπε. Έπρεπε να είναι αυτή, αλλά θα έπρεπε να, νομίζω να υπάρχει και ένας δημοσιογράφος εκεί πάνω με ένα μικρόφωνο στο χέρι που ξέρει τις φράσεις, που ξέρει καταστάσεις, που θα μπορούσε να προλάβει κάποιες ατέλειες που θα δημιουργείται. Δεν μπορεί τώρα να ανεβαίνει. Έχουμε στη σκηνή τον Κούδα και τον Σαράφη. Ο ένας να βραβεύσει τον άλλο. Ναι. Είναι οι δύο διαχρονικά, θα το πω, μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές που πέρασαν, που ανέδειξε ο ΠΑΟΚ, που ανεδείχθησαν στον ΠΑΟΚ, τα δύο ιερά τέρατα του ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εδώ δεν σηκώνει το ένδειξη. Αυτοί οι δύο είναι, κύριε Κανώτα. Τρίτος, τρίτος ποιος? Ο τρίτος ποιος είναι? Ο τρίτος ποιος είναι? Για το τρίτο υπάρχουν διάφορες απόψεις. Τη δική σας θέλω. Αφήστε τις διάφορες. Τη δική σας θέλω. Με σας μιλάω. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ένας Ένα θέλω να μου πείτε, έναν, για να κάνουμε τριπλέτα. Ένα δεν μπορώ να σας πω. Γιατί τι να παραβλέψω, να παραβλέψω τον Ιωσηφίδη, που έδωσε τόσα χρόνια... Μη μου βάζετε αμυντικό, κύριε Κανώτα, τώρα μου το χαλάτε. Απ' τη μέση και μπροστά βάλτε μου τώρα, πάω κλέμε. Απ' τη μέση και μπροστά είναι ο Σκαρτάδος. Ο Σκαρτάδος. Ναι. Ναι, αλλά πήγε στον Ολυμπιακό ο Σκαρτάδος. Κακός έφυγε από τον ΠΑΟΚ τότε. Δεν έφυγε ο Σκαρτάδος. Ο ΠΑΟΚ τον έδιωξε. Έτσι να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ο ΠΑΟΚ τον έδιωξε. Το συνηθίζει ο ΠΑΟΚ αυτό. Δεν το συνηθίζει. Εντάξει, καλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Ωραία. Και ήταν, ο Κούδας και ο Σαράβης. Για συνεχίστε και. Και όπως ανέβηκαν, χειρέτησε και φύγανε. Αν υπήρχε ένας δημοσιογράφος εκεί, δεν θα είχε το μικρόφωνο να σταματήσει να πάρει δύο λόγια? Αφού είναι δυνατόν. Εσείς πώς μιλήσατε, κύριε Κανώτα, πήγατε εκεί και μιλήσατε? Δεν μπορούσαν να πάνε εκεί να με πήγανε, να με είπανε κάτι. Πήγε μετά. Κοιτάξτε, ο Σαράφης είναι δύσκολο να πάει να μιλήσει. Ναι, ο Κέσσαρας το βαρύς λίγο, βαρύς. Εντάξει, το γνωρίζω από τότε που ήρθα στον ΠΑΟΚ, από πρώτη μέρα. Ναι. Μάλλον ένα χρόνο νωρίτερα. Γιατί ήμουν στην επανομή εκείνο το βράδυ που χάλασε η δουλειά. Τότε που ήμουν και δημοσιογράφος εκείνη. Ναι, ναι. Ήμουν στην επανομή τότε που ο ΠΑΟΚ πήγε να πάρει. Ο Μιλωνάς και πήγαν να πάρουν το Σαράφι, ναι, με τα χρήματα, όλα τελειωμένα, κακό συμφωνημένα, και είχε πάει τότε ο Δερβίσης με τις εφημερίδες, χάλασε η δουλειά και έμεινε ένα χρόνο ο Σαράφης έτσι, αλλά ήρθε τον επόμενο χρόνο στον ΠΑΟΚ. Γιατί χάλασε η δουλειά, γιατί χάλασε? Γιατί πήγε. Κοιτάξτε, η επανομή τότε ήταν αρενοκρατούμενη. Είπε, το 90% ήταν αργενής. Γιατί τώρα τι έγινε, άλλαξε? Έτσι, γιατί λέτε τότε, τότε λέτε. Φυσικά. Είναι δυνατόν να μην έχει αλλάξει? Πώς θα το κάνουμε? Πρώτα μόνο το ότι ο Σαράφης ήρθε και έπαιξε και να δείχνει στον ΠΑΟΚ ήταν αρκετό. Μην ξεχνάτε το εξής. Η Αλεξανδρούπολη. Ο Ντέμις ο Νικολαίδης. Ναι. Ξέρετε ότι η Αλεξανδρούπολη είναι σχεδόν αγκητήδες οι περισσότεροι. Ναι, το ξέρω, ναι. Από γιατί? Από τον Ντέμι. Από τον Ντέμι, ε. Αν ο Ντέμις είχε έρθει στον ΠΑΟΚ. Τώρα τυχαία τον πιάσατε τον Ντέμι, ε. Δηλαδή από το Σαράφη πήγατε στον Ντέμι τυχαία τον, γιατί ξέρετε υπάρχει μια ιστορία. Για το Σαράφη με τον Ντέμι και τον Βολτέζο. Πολύ καλά τη ξέρω, ναι, την ιστορία. Και να νομίζω ότι τον έχουν αδικήσει τον Κέσσαρα στην ιστορία αυτή. Εντάξει, να πούμε όμως και κάτι ακόμη. Δεν σημαίνει ότι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να είναι και καλός προπονητής ή κόουτς. Σωστό. Οτιδήποτε άλλο. Σωστό. Άλλωστε τα παραδείγματα. Θα σου πω, πιάσε τον Πελέ, πιάσε τον Μαραντόνα, κορυφαίοι. Ναι, ναι, ναι. Ο ένας λέει είναι ο Πελέ ο καλύτερος, τι κάνανε σαν προπονητές.
κάνανε ναι, τίποτα. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ναι. Άρα, λοιπόν, δεν είναι. Άσυτο, αλλά τότε και ασέρας που λέμε, ο Σταύρος ο Σαράφης, δεν νομίζω ότι έφταιγε απόλυτα πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, νομίζω ότι είχε αδικηθεί. Έχει αδικηθεί. Έχει αδικηθεί. Δηλαδή λένε ότι πήγε να είδε ένα μάτσι στην Αλεξανδρούπολη, είδε τον Βολτέζο και τον Ντέμι και είπα: ο ψηλός είναι ο καλός, ο κοντός δεν κάνει. Λοιπόν, όχι, και ο Βολτέζος όντως αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ τότε. Αλλά το θέμα νομίζω ήταν οικονομικό. Μπράβο. Είπε σίγουρα ότι εντάξει ο Νικολαίδης, αλλά καλός είναι και ο Βολτέζος. Ναι. Είναι και ψηλός. Ο ένας όμως έκανε ένα και ο άλλος έκανε δέκα. Ναι. Λοιπόν, και εκεί την εποχή. Σιγά μην δώσουμε τα 10 για τον κοντό. Ο ψηλός καλός είναι. Δεν τα έδωσε. Άντε, έτσι. Και τι άλλο, και για συνεχίστε εκεί, ήταν ο Κέσσερας και ο... Συμβαίνουν ναι, τόσα πολλά, υπάρχουν τόσα πολλά, που αν δεν ξέρεις όλες τις λεπτομέρειες, ναι, τα πάντα επάνω στο θέμα δεν τα έχεις εξετάσει καλά, δεν μπορείς να... Βέβαια. Εδώ πάλι σαν στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει όταν κάποιος μιλάει, μια κουβέντα που θα πει και δεν άρεσε τον άλλο να παρεξηγείται κιόλας. Ναι. Δηλαδή αν πει ότι ο Τάδε τώρα γιατί μπήκε εκεί να παίξει και λοιπά, είπες ότι δεν είναι καλός παίκτης αυτός. Όχι, αλλά αυτός μόλις ήρθε στην ομάδα σε ένα παιχνίδι, σε μια-δύο μέρες μπορεί να μπει να παίξει σε ένα ομαδικό παιχνίδι και να αποδώσει, έτσι, έτσι, θα χαλάσει και την ομάδα. Κι όμως όταν λες κάτι τέτοιο, γιατί παρεξηγούν νομίζω ότι κάτι... Δεν μου λέτε, σε σύγκριση, σε σύγκριση με τη γιορτή που έγινε το 2006, που ήσασταν και εκεί, όπως μας είπατε, και εκείνη η γιορτή έγραψε ιστορία λόγω και του συνθήματος, ο τέλος, εκείνος ο πανικός που έγινε κτλ. Υπήρχε συνέστημα. Εκεί υπήρχε. Προχτές δεν υπήρχε συνέστημα, κύριε Κάνοτα. Εσείς το είδατε. Όχι. Σας ρωτάω. Ελάχιστες ήταν οι στιγμές που βγήκε συνέστημα. Ελάχιστες, Δεν ήταν πολλές. Εκεί υπήρχε άπλετο το συνέστημα. Καταρχάς υπήρχε νεολαία, ο κόσμος που φώναζε. Είχε γεμίσει διαδρόμους, ναι, κακό. Δεν ήταν... Εκείνη την τρέλα πώς τη φάγατε, κύριε Κανώτα? Έτσι, επιτρέψτε μου να σας το ρωτήσω έτσι, όπως το, με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Πώς φάγατε εκείνη τη φλασιά, την τρέλα και σηκωθήκατε όλοι, ας πούμε, όσοι ήσασταν εκεί πέρα και είπατε εκείνη τη συνθήματά? Και ώρα. Και ώρα. Και πολλή ώρα, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, άμα σας αφήναν, μπορεί να τα λέγατε και μέχρι τώρα που μιλάμε. Ναι. Και ήταν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Αυθόρμητο ήταν, έτσι, δεν ήταν κάτι στημένο, ας πούμε, που λέει παιδιά, τώρα σηκωθούμε να φωνάξουμε, ξέρω εγώ, πάω κάρα. Όχι, όχι. Σαν ξεκίνησε, δεν σταματούσε. Ναι. Δεν σταματούσε κανένας. Όλοι τραγουδούσαν. Όλοι και με τρέλα μεγάλη. Μα την είχαμε την τρέλα, έτσι και ο Παοξής την έχει την τρέλα. Δεν το συζητάω. Την έχει, ναι. Λοιπόν. Προσπαθούν να του τη φάνε όμως αυτή την τρέλα, κύριε Κανώτα, να του τη μειώσουν, να του την εξαφανίσουν. Γιατί άλλαξαν και καλά οι εποχές. Ότι τώρα δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τέλος πάντων. Κάθε εποχή έχει την ιδιαιτερότητά της, αλλά λίγο πολύ. Ναι. Η καλώς εννοούμενη τρέλα όμως, έτσι. Όχι τρέλα τώρα να πάμε να κάνουμε φασαρίες και τα λοιπά. Η τρέλα η κανονική, αυτή που έχει γράψει ιστορία εξαιτίας των Παοξίδων. Υπάρχουν πράγματα που σήμερα τιμωρούνται, που θα έπρεπε να επιβάλλονται. Ναι. Λόγου χάρη. Το πυροσό που έγινε στον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το θυμάστε? Το ποιο το? Το πυροσό. Ναι. Που γέμισε, φλόγησε όλη η ναι. Γύρω-γύρω. Δεν πέφτει ούτε μία μέσα. Να σας πω κάτι, εγώ, εμένα... 25.000 κόσμος έχει αυτό το σώμα το περίφημο, το εκπληκτικό. Εμένα ξέρετε τι μου έχει δείξει η ιστορία... Θέμα. Αυτό γιατί δεν τιμωρηθεί? Επιτρέψτε μου, κύριε Κανώτα, να πω κάτι. Ναι. Μιας και μιλάμε για αυτό το αυθόρμητο και αυτή την τρέλα των Παοξίδων κτλ. Δεν είμαι πολύ καλός εγώ σε αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχω τώρα, έχω τη σπίθα να το πω αυτή τη στιγμή. Έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι και λίγα, ας πούμε, που είμαι και στον χώρο της δημοσιογραφίας, του μέσου ενημέρωσης, αλλά και νωρίτερα, ας πούμε, είμαι στα 40. Έχω καταλάβει ότι η ιστορία του ΠΑΟΚ μου έχει δείξει ότι όταν αισθανθεί ο κόσμος ότι υπάρχει άνθρωπος ή μια κατάσταση στον ΠΑΟΚ που τους φτιάχνει, να τον φτιάχνει, δηλαδή, βλέπει έναν άνθρωπο να προσπαθεί και να προσπαθεί για να γουστάρει ο κόσμος, όσον αφορά στις ομάδες, λέω εγώ, ο κόσμος είναι τύπος και υπογραμμός. Δεν κουνιέται φίλο, προστατεύει ο ίδιος τον εαυτό, την ομάδα του κτλ. Όταν αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι αυτά που γίνονται είναι ψεύτικα και είναι μακριά έξω από τον ΠΑΟΚ, εκεί τρελαίνεται. Εκεί κάνει λάθη. Εκεί αφήνει τον εαυτό του ανεξέλεκτο. Κακός, έτσι. Όταν υπήρχαν άνθρωποι ή υπήρχαν καταστάσεις που τον έφτιαχναν τον κόσμο ή προσπαθούσαν να φτιάξουν τον κόσμο, μιλάω για την ομάδα τώρα και για τις επιλογές, έτσι, για τις ομάδες, ο κόσμος, κύριε Κανώτα, δεν έκανε το παραμικρό.
δεν δημιουργούσε προβλήματα στην ομάδα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει τόσα χρόνια. Δεν έχει δικιά δικό. Φτιάξ τον κόσμο ή δείξε ότι προσπαθείς να τον φτιάξεις και αυτός όχι μόνο θα προστατεύσει την ομάδα, θα είναι ο πιο κυριλάτος που κυκλοφορεί στον κόσμο. Δεν θα κάνει ούτε τσικ. Δεν θα πετάξει ούτε σπόρο. Μερικές φορές γυαλιόμαστε κι εμείς οι ίδιοι. Αυτό είναι. Να σας πω κάτι τώρα, κύριε Κανώτα. Ναι. Πριν δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, μαλώναμε το βράδυ στη βραδινή μου εκπομπή στη Ζούγκλα εδώ στο Λίμπερο. Μαλώναμε και με παροξίδες και με διάφορους φίλους άλλων ομάδων. Γιατί υπάρχει αυτό το μπέρδεμα με την ημέρα της ίδρυσης του ΠΑΟΚ. Επικαλεστήκαμε και το βιβλίο σας αρκετές φορές, το ψάχναμε κτλ. Προσέξτε, εκεί έχει μια ημερομηνία που δεν αλλάζει, είναι τυπογραφικό λάθος, γιατί είναι στα γρήγορα. Στα γρήγορα κάποια νούμερα μπορεί να αλλάξουν. Προσέξτε να δείτε. Το 12 του μηνός δεν το κατάλαβα ποτέ μου που έχω ακούσει. Το 12 Απριλίου. Το 10 Απριλίου είναι η ημερομηνία που κατετέθη στο πρωτοδικείο το αίτημα για την αναγνώριση του σωματείου. Υπάρχει ένα έγγραφο που κυκλοφορεί που λέει ότι μαζευτήκαμε εδώ η τάδο. Αυτό είναι νομίζω 12 Απριλίου. Που λέει υπογραφή και αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το σωματείο κτλ. Στις 20 Απριλίου όμως είναι η ημερομηνία στην οποία το πρωτοδικείο εκδίκασε την υπόθεση και επικύρωσε την όλη ιστορία. Αν ρωτήσετε νομικούς, γιατί έχω ρωτήσει πολλούς νομικούς, ναι. Θα σας πούνε ότι κάποιο ισχύει και υπάρχει και αναγνωρίζεται, επίσημα αναγνωρίζεται, από την ημέρα που το πρωτοδικείο το αναγνωρίσει. Άρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξεκίνησε και 20 μέρες νωρίτερα, όταν έγινε η πρώτη συνέντευξη, και να σας πω και ακριβώς ναι, την ημερομηνία. Ναι. Αλλά η ημέρα που 10 του μηνός ήταν μια συνέλευση εκείνη που ξεκίνησε. 10 Απριλίου λέτε. Δηλαδή η πρώτη απόφαση, δηλαδή μαζευτήκαμε. Η ουσία όμως είναι ότι στις 20 Απριλίου είναι η αναγνώριση. Η αναγνώριση από ποιον, από ποιους? Από το πρωτοδικείο. Εκείνο από μετράει δηλαδή. Από εκείνη τη στιγμή υπάρχει επίσημα ο ΠΑΟΚ. Δεν μετράει ότι τη μέρα που μαζευτήκαμε εγώ, εσείς, ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Δημήτρης και είπαμε θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ τώρα. Κάντε μια εταιρεία σήμερα εσείς. Όταν σας αναγνωριστεί η εταιρεία. Άλλο εταιρεία τώρα, για σωματείο μιλάμε, για ομάδα. Εταιρεία είναι και το σωματείο. Δεν ήταν εταιρεία τότε. Σύλλογος ήταν. Η αναγνώρισή του. Ναι, αλλά δεν αναγνωριζόταν αν δεν πήγαινε στο πρωτοδικείο. Πώς να το κάνουμε, γιατί πήγαινε στο πρωτοδικείο. Άρα αυτό λέτε ότι είναι 20 Απριλίου. Όχι 21 που είπαν, άλλοι λένε 28, άλλοι λένε 12, 15. Αυτή η εισήγηση γιατί υπάρχει? Μόνο για τον ΠΑΟΚ υπάρχει εισήγηση όμως. Ξέρω, στον ΠΑΟΚ πολλά. Δεν έχω. Δηλαδή, σύγχυση για την ημέρα ίδρυσης των άλλων ομάδων δεν άκουσα ποτέ, ας πούμε. Δεν διάβασα πουθενά ότι. Ναι, δηλαδή 20 Οκτωβρίου, αλλά μπορεί να είναι και 22, ας πούμε. Στον ΠΑΟΚ πολλά συνέβησαν. Μην ξεχνάμε ότι και ο ΠΑΟΚ από διαφωνίες προήλθε και από. Ήταν η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης τότε, έτσι. Θυμάμαι, βγήκε ένας άνθρωπος έτσι μεγάλος ηλικία ένα βράδυ και μου είπε την ιστορία. Δεν την ήξερα. Έγινε η Ένωση Κωνσταντινοπολιτών πρώτα. Δηλαδή οι Κωνσταντινοπολίτες που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και ήταν πάρα πολλοί. Ναι. Φτιάξαν την Ένωση Κωνσταντινοπολιτών. Η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης δεν ήταν η πρώτη ομάδα εδώ που. Όχι, ναι. Προσέξανε. Φτιάξαν την Ένωση Κωνσταντινοπολιτών. Ναι. Μέσα από την Ένωση Κωνσταντινοπολιτών βγήκε μια ομάδα. Ήταν η Ένωση Κωνσταντινοπολιτών, η ΑΕΚ. Και συνεχεία την κάνανε κάτι. Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Η Ένωση Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε και μετά έγινε ΑΕΚ, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, Θεσσαλονίκης. Ναι, τότε ήταν ο Βυζάντιος και ο Πατσόγλου, οι άνθρωποι αυτοί που τη δημιούργησαν την ΑΕΚ ουσιαστικά. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Άλλοι μπήκαν στη διοίκηση, ναι. Αλλού διαφωνούσαν. Οι διαφωνίες βασικά που είχαν οι διοικητικοί παράγοντες εποχής εκείνη μεταξύ τους ήταν ότι κάποιοι ήθελαν να παραμείνει ένας κλειστός Κωνσταντινοπολίτικος σύλλογος. Ναι. Και κάποιοι άλλοι, όπως ο Βυζάντιος και ο Καρπαξόλου, ήθελαν να είναι ο σύλλογος όλης της Θεσσαλονίκης. Ναι. Μπορεί να είμαστε Κωνσταντινοπολίτες, έλεγα, μπορεί να είμαστε πρόσφυγες που τον ιδρύσαμε, αλλά δεν θέλουμε να ΠΑΟΚ μόνο των Κωνσταντινοπολιτών. Ναι. Θέλουμε να είναι ομάδα της πόλης μας. Ναι. Ολόκληρης. Και έτσι εκεί έγινε το. Έτσι εκεί έγιναν οι αντιδράσεις, αγωνιστικοί λοιπόν και κοινωνικοί οι λόγοι τους. Ναι. Οδήγησαν τις δύο παρατάξεις σε ρήξη. Και έτσι δημιουργήθηκε, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δημιουργήθηκε από μια διαφωνία.
Κατάλαβατε. Και ο Άρης το ίδιο. Από τον Ηρακλή. Λοιπόν, άλλες ιστορίες εκεί. Ναι, και εκείνο. Τέλος πάνω, πάνω κάτω το ίδιο είναι αυτό τώρα έτσι που τα ακούω. Διαφωνήσαν εκεί στον Ηρακλή και πήγαν κάνα τον Άρη. Μπράβο. Ναι, και, άρα και ο ΠΑΟΚ διαφώνησαν εκεί στην ΑΕΚ, ας πούμε, και κάναν τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Διαφώνησαν και κάνανε τον ΠΑΟΚ. Δεν μου λέτε εκείνο και... το περιβόητο και... παιχνίδι που ακούω και τα λοιπά που έγινε για τα χρώματα και αυτά. Να σκεφτείτε το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ, αυτό που λέτε οι ημερομηνίες κακό, η ημερομηνία που ξεκίνησε, που γεννήθηκε ουσιαστικά, άμα το πάμε έτσι, ήταν στις 30 Μαρτίου του 26. Τότε ενωθήκαν και υπογράψανε μια πράξη ίδρυσης. Μπόρεσαν και μια επιτροπή για να συντάξει το καταστατικό. Δηλαδή, αν θέλουμε να πάμε να πούμε πότε γεννήθηκε το σωματείο, γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου του 1926, όταν μαζεύτηκαν τότε ο πρώτος πρόεδρος τότε που έγινε. 30 Μαρτίου, 30 Μαρτίου. Μου το γράφουν εδώ κάποια παιδιά, κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν. Ήταν ο Τριανταφυλλίδης τότε δημοσιογράφος και πρώτος πρόεδρος του ΠΑΟΚ που έγινε, Κωνιζόπουλος, κριτικός. Διάφοροι τότε εκεί της εποχής Κωνσταντινοπολίτας, οι οποίοι υπέγραψαν πράξη ίδρυσης τότε, έτσι την ονόμασαν, και όρισαν μια επιτροπή για να συντάξει το καταστατικό. Και η πρώτη συνέλευση του συλλόγου έγινε λίγες μέρες μετά, στις 5 Απριλίου. Στις 5 Απριλίου, ψάχτη, η ημερομηνία, στις 10 Απριλίου ήταν η ημερομηνία που κατέθεσε η διοίκηση του ΠΑΟΚ την αίτηση στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για να εγκριθεί το καταστατικό. Ναι. Σας λέω τώρα όλες τις ημερομηνίες. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, ναι. Στις 20 Απριλίου ήταν η ημερομηνία που το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ενέκρινε το καταστατικό. Τώρα αυτές τις ημερομηνίες, τώρα πάρτε τις. 30 Μαρτίου γεννήθηκε η ιδέα να κάνουν τον Παθεσσαλονίκη αθλητικό όμιλο Κωνσταντινοπολιτών. Άρα τότε πρέπει να το γιορτάζουμε, κύριε. Στις 5 Απριλίου έκαναν τη Γενική Συνέλευση. Και κλέχθηκε η πρώτη διοίκηση. Στις 10 Απριλίου κατέθεσε η διοίκηση αυτή που δημιουργήθηκε. Δεν ήταν, ναι μεν δημιουργήθηκε, ναι μεν κάναν, αλλά νόμιμη ακόμη δεν ήταν εναντί του νόμου. Νομιμοποιήθηκαν στις 20 Απριλίου. Ναι, άρα το μωρό γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου, τότε έχει τα γενέθλιά του, κύριε Καμώτα. Να το πούμε αλλιώς. Τι? Το μωρό συλλαμβάνεται κάποια εποχή και γεννιέται κάποια άλλη εποχή. Εντάξει, δεν ξέρουμε όμως πότε συλλαμβάνεται, ξέρουμε πότε γεννιέται. Γεννήθηκε, ναι. Τότε έτσι πως το πάμε, η σύλληψη έγινε στις 30 Μαρτίου. Γιατί η σύλληψη, γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου. Όχι, δεν γεννήθηκε, τότε έγινε η σύλληψη, η ιδέα, κακό να φτιάξουμε το σωματείο, να το πούμε ΠΑΟΚ, από Θεσσαλονίκη. Τότε συμφωνήσαν αυτά, βάλαν και υπογραφές, θα κάνουμε αυτό το πράγμα και ορίσανε τρεις ανθρώπους να ετοιμάσουν το σύλλογο. Ναι. Να ετοιμάσουν το καταστατικό. Πήραν το καταστατικό, συνήλθαν, το εγκρίναν μεταξύ τους, το αποφάσισαν, ναι, αυτό είναι το καταστατικό που θέλουμε, το στείλανε στο πρωτοδικείο. Και στο πρωτοδικείο μετά δεν είναι... Τώρα τα πρωτοδικεία, οι αποφάσεις βγαίνουν αργά, τότε βγαίναν γρήγορα. Σε 10 μέρες μέσα, στις 20 Απριλίου, εγκρίθηκε το καταστατικό. Α, ρωτήστε δικηγόρους, γιατί έχω ρωτήσει δικηγόρους. Ναι. Μου είπαν ότι επίσημα το σωματείο αναγνωρίζεται από την ημέρα που εγκρίθηκε από το πρωτοδικείο. Μάλιστα. Τώρα, έτσι έχει η ιστορία. Δεν μου λέτε. Εσείς λέτε αυτή τη στιγμή ότι 30 Μαρτίου πρέπει να πάμε. Έτσι όπως σας άκουσα, τότε γεννήθηκε το μωρό. Το αγοράκι τότε βγήκε. Ναι, αλλά εγώ να σας πω και λίγες ένα μήνα νωρίτερα. Και με μαλλιά κιόλας. Γι' αυτό είχε ξενύλες η μαμά. Γεννήθηκε και ένα μήνα νωρίτερα τότε που αρχίσαν οι διαφωνίες μεταξύ των παραγόντων. Και λένε δεν θα κάνουμε αυτό, θέλουμε άλλο να εμείς. Εκεί έγινε η σύλληψη, κύριε Κανώτα. Εκεί έγινε η σύλληψη. Εντάξει, εγώ σταματάω και λέω ότι επίσημα ο ΠΑΟΚ υπάρχει από τις 20 Απριλίου. Επίσημα μπορούσε από τις 20 Απριλίου να πάει στην Ένωση να ζητήσει να γίνει μέλος της. Επίσημα από τότε μπορούσε να αποκτήσει ποδοσφαιριστές. Επίσημα από τότε μπορούσε να οργανώσει τμήμα μπάσκετ. Από τότε μπορούσε να κάνει μαστίβου. Επίσημα από τότε μπορούσε να κάνει. Ναι, τότε εκεί το πήγαμε στο σχολείο. Αυτό το άρχισε να λέει τις πρώτες λέξεις κτλ. Εγώ καταλαβαίνω τώρα από αυτά που άκουσα από εσάς ότι 30 Μαρτίου είναι το γεννήθηκε το αγοράκι. Γεννήθηκε η ομάδα. Όχι, εγώ θα σας πω ότι δεν είναι 30 Μαρτίου. ότι είναι το 1875 ότι κάναν τον Ερμή στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι, έχω πάει μου πει για την ιστορία αυτή και για το Πέρα Κλουμπ. Τέλος πάντων μου έλεγε ένα βράδυ ένας κύριος. Πέρα Κλουμπ, Πέρα Κλαμπ.
Πέρα κλαμπ, ναι. Μπερδεύεται η κατάσταση. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Κανώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Αυτή την ωραία κουβέντα, την. Να ξέρετε. Την καθαρή κουβέντα. Την αγνή κουβέντα που κάναμε, τέλος πάντων, χωρίς διάφορα έτσι να μπαίνουν και να απασχολούν το μυαλό μας και τα λοιπά, δεύτερα και τρίτα. Κύριε Θαγόρα, εμείς έχουμε μάθει χρόνια ότι ο ΠΑΟΚ είναι το σωματείο, ο σύλλογος που πρέπει να προσφέρουμε. Όχι το σωματείο από το οποίο πρέπει να κερδίζουμε. Σωστό. Υπάρχουν οι δουλειές, σωστό. Μας, υπάρχουν όλα τα άλλα και ειδικά αυτοί που έχουν τη δυνατότητα, και είναι πολλοί αυτοί, κύριε Κανώτα, αλλά δεν νιώθουν από ΠΑΟΚ, νομίζω. Και ξέρετε, ξέρετε τι φταίει. Φταίνε αυτοί που είναι γύρω τους. Που δεν τους βοηθούν να νιώσουν ΠΑΟΚ. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εντάξει, μπορεί να φανεί τώρα κάπως αβανταδόρικη ερώτηση, αλλά δεν, εγώ δεν θέλω να το ρωτήσω αυτό σε εσάς. Την περίπτωση, την υπόθεση Κούβελα, εσείς την καθαρίσατε για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, το πρόβλημα που είχε. Θα μπορούσα να την είχα καθαρίσει νωρίτερα, ακόμη πιο καλά, αλλά διάφορες περιπτώσεις το καθυστέρησαν. Με το άθρο, γιατί είχαμε πρόβλημα στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή, άκουγα κόσμο να λέει ότι ο ΠΑΟ κινδυνεύει και τα λοιπά. Τώρα και μου λένε ότι εσείς ήταν καταλυτική η παρέμβασή σας, δηλαδή, και εσείς τελειώσατε. Αβανταδόρικη ερώτηση, δεν έχουμε συνοηθεί για αυτήν, αλλά τέλος πάντων, εμένα μου βγαίνει να την πω. Μου τη στέλνουν και κάποιοι φίλοι να τη ρωτήσω. Ρωτήστε τον κύριο Κούδα. Τον κύριο Κούδα. Τον κύριο Κούβελα. Α, τον κύριο Κούβελα, ναι. Τελείωσε πάντως αυτή, έτσι, η ιστορία. Έχει τελειώσει. Δεν κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δηλαδή από το Κούβελα πλέον. Όχι, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν κινδυνεύει από τίποτε. Μάλιστα. Και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τη στιγμή δεν θα υπήρχε αν δεν είχαμε κάνει τότε το άρθρο 99. Ναι, έτσι είναι. Βοηθήσατε αυτό, πολύ. Δυστυχώς, ναι. Λοιπόν. Όπως δεν θα υπήρχε και ΠΑΟΚ, όπως δεν θα υπήρχε και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ίσως και τώρα αν δεν υπήρχε ο Σαββίδης. Άλλο, ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί. Όχι, δεν άκουσα. Ναι, δεν θα υπήρχε ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, ΠΑΕ ΠΑΟΚ είπα, δεν θα υπήρχε και ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αν δεν υπήρχε ο κύριος Σαββίδης. Τι σας φαίνεται παράξενο? Δεν μου φαίνεται τίποτα παράξενο. Απλά, ναι. Αν είναι να πάρει, όπως ακούγεται, να δώσει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να την κάνει δώρο στο γιο του, για να ασχολείται, ας το καθυστερήσει λίγο, σε σύγκριση με αυτά που βλέπω στο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Ναι, τώρα το συζητάμε εμείς. Ναι. Χαριτολογώντας το λέμε. Αλλά εγώ ξέρω ότι ο κύριος Σαββίδης όποτε χρειάστηκε βοήθησε αυτά τα χρόνια τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Και στο χάντμπολ έχει βοηθήσει και στο βόλε έχει βοηθήσει. Παντού. Για να μπορούσε να σταθεί. Απλά αυτοί που είναι δίπλα του δεν τον βοηθάνε, κύριε Κανώτα. Τον εκθέτουν. Αρκετοί. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Εντάξει, εγώ το λέω. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Απλώς καταγράφω ιστορία. Και εξακολουθώ να καταγράφω. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κανώτα. Να τα ξαναπούμε, εύχομαι, σε 10 χρόνια, στα 100 χρόνια. Και να λέμε πιο ευχάριστα πράγματα, πιο ωραία. Ελπίζω, και να μιλάμε για τίτλους. Ελπίζω μετά 10 χρόνια να έχουμε να γιορτάσουμε και καινούριους τίτλους. Γιατί βαρέθηκα να γιορτάζουμε τους παλιούς. Τα ίδια και τα ίδια. Ευχαριστούμε, κύριε Κανώτα. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.